Το κράτος μας, για πρώτη φορά το 2007, με το νόμο 3528, ο πατέρας δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος με σχέση ιδιωτικού δικαίου ιδάχη ιδόχ αποκτά τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες άδειες με τη μητέρα σχετικά με την ανατροφή του τέκνου του έπειτα από τη γέννησή του, καθώς και αποκτά τα ίδια δικαιώματα στις άδειες ασθενείας για το ανήλικο τέκνο, στις γονικές άδειες για παρακολούθηση των σχολικών επιδόσεων του τέκνου του. Με τον νόμο αυτό, για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα τόσο της άμεσης συμμετοχής στον πατέρα υπάλληλο στην ανατροφή του τέκνου του, το δικαίωμα στην πατρότητα δηλαδή, αλλά και της γυναίκας μητέρα η δυνατότητα για εργασία. Η συνέχιση αυτής χωρίς να απαιτείται να σταματήσει την εργασία της ή την καριέρα της λόγω ύπαρξης της μητρότητας. Όπως βλέπουμε λοιπόν στο άρθρο 50 του νόμου, ο πατέρας αποκτά το δικαίωμα στην πατρότητα. Δικαιούται 2 ώρες ημερησίως λιγότερη εργασία κατά τα πρώτα 4 έτη του τέκνου του και 1 ώρα για τα επόμενα 2 έτη ή μπορεί να πάρει την 9μηνη άδεια ανατροφής προκειμένου να συμμετέχει ο ίδιος στην ανατροφή του παιδιού του κατά το πρώτο έτος ηλικίας του και χωρίς να αποτελεί η μητρότητα εμπόδιο στη καριέρα της γυναίκας. Στον ίδιο νόμο μιλάμε για το δικαίωμα του πατέρα να παίρνει ο ίδιος τις γονικές άδειες προκειμένου να παρακολουθεί τις σχολικές επιδόσεις του παιδιού του και ό,τι προβλεπότανε μέχρι εκείνη την εποχή για την μητέρα έχει το ίδιο δικαίωμα και ο πατέρας. Στο άρθρο 37 του νόμου 3986 του 2011 ο πατέρας αποκτά το δικαίωμα της άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή του παιδιού του μέχρι την ηλικία 6 ετών ή θα το παιδί του μέχρι την ηλικία 8 ετών μια άδεια 5 ετών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Με το νόμο 4682 του 2020, οι εργαζόμενοι γονείς, τόσο ο πατέρας όσο και η μητέρα, μπορούν να πάρουν τη λεγόμενη άδεια ειδικού σκοπού. Είναι ένας νόμος που θεσπίστηκε στα πλαίσια της πανδημίας, σε περίπτωση αναστολής της σχολικής μονάδας για παιδί από 4 μέχρι 15 ετών και επίσης με τον ίδιο νόμο, πάλι ονομάζεται άδεια ειδικού σκοπού, έχει δικαίωμα και ο πατέρας και η μητέρα να πάρουν άδεια έως 5 εργάσιμες μέρες εάν το παιδί νοσήσει. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι η γυναίκα εργαζόμενη μητέρα αποκτά ίσα δικαιώματα στην εργασία με τον πατέρα. Η μητρότητα δεν αποτελεί πλέον το εμπόδιο για καριέρα, για εργασία, για ελπίδα στο μέλλον.